Μετά, όπως βλέπετε και στη διαφάνεια, μέσα από τους αιώνες, περάσαμε στο χύμα ελαιόλαδο, στους τενεκέδες και φτάνουμε στις μέρες μας, που το ελαιόλαδο αρχίζει και παίρνει μια άλλη μορφή, κυκλοφορεί σε πιο όμορφα μπουκάλια, όπως βλέπετε στην εικόνα. Έχετε δει το ελαιόλαδο σε την μπουκάλια που κυκλοφορεί από την οικογένεια Ρευνή. Και βέβαια φτάνουμε και σε μια πιο εξελιγμένη μορφή να βλέπουμε τώρα. Ελαιόλαδο σε μορφή κάψουλας να κυκλοφορεί στα φαρμακεία. Άρα κάτι αλλάζει στον χώρο του ελαιολάδου. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, από τότε που βγήκε ο ισχυρισμός υγείας, υπάρχει μια ζωηρή συζήτηση μεταξύ των επιστημόνων σχετικά με τον χαρακτηρισμό του ελαιολάδου. Είναι το ελαιόλαδο τρόφιμο, είναι φάρμακο, τι είναι? Υπάρχουν επιστήμονες που επιμένουν ότι το ελαιόλαδο πρέπει να θεωρείται μόνο τρόφιμο και να μένει μακριά από οποιαδήποτε άλλη ιατρική εφαρμογή. Αυτό βέβαια αντανακλάται και στον τύπο. Βλέπετε, έχουν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα που λένε το λάδι φάρμακο για καρκίνο, καρδιαγγειακά, Πάρκινσον, Αλτσχάιμερ. Ελαιόλαδο σαν φάρμακο. Είναι το λάδι φάρμακο. Βλέπετε και στον τύπο υπάρχει έτσι μια ασάφεια. Όμως, ποια είναι η γνώμη της αγοράς? Αν πριν μερικά χρόνια ψάχνετε στο διαδίκτυο τη λέξη ελαιόλαδο και κάψουλα, δεν θα βλέπετε τίποτα να βγαίνει, μόνο ελάχιστα προϊόντα. Τώρα, άμα κάνετε αυτή την αναζήτηση, θα δείτε ότι βγαίνουν πάρα πολλά προϊόντα. Υπάρχουν πολλά προϊόντα που κυκλοφορούν ιδιαίτερα στην Αμερική, που το ελαιόλαδο είναι σε μορφή κάψουλα. Όμως, στην Ελλάδα, επειδή το ελαιόλαδο το έχουμε καθημερινά στη διατροφή μας, το θεωρούμε δύσκολο ένα ειδικά πιστοποιημένο ελαιόλαδο να μπορεί να δράσει ως συμπλήρωμα διατροφής ή ως ένα φαρμακευτικό τρόφιμο. Αλλά βέβαια αυτό το δεχόμαστε πολύ εύκολα μέσω της διαφήμισης που γίνεται στην τηλεόραση. Ξέρετε πόσο έχετε δει όλη τη διαφήμιση με το ωμέγα 3. Αυτό το δεχόμαστε πολύ εύκολα και γίνεται ηχθιέλεια. Όμως να σας πω ότι και τα δύο αυτά προϊόντα, και τα ηχθιέλεια αλλά και το ελαιόλαδο υπάγονται ακριβώς στο ίδιο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, το 432 του 2012. Και θα πούμε στη συνέχεια ποιο είναι. Τώρα, ποιοι είναι οι αναγνωρισμένοι ισχυρισμοί υγείας για το ελαιόλαδο? Απ' τη μια υπάρχει ο FDA, ο Αμερικάνικος Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων, ο οποίος μιλάει για τα μονοαπόρεστα λιπαρά οξέα του ελαιολάδου και πώς αυτά συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος. Και από την άλλη έχουμε την EFSA, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τροφίμων, ο οποίος μιλάει και για τα μονοαπόρεστα, για τη βιταμίνη Ε, αλλά έχει το 2012 έχει βγάλει ένα νέο ισχυρισμό υγείας για το ελαιόλαδο. Και συγκεκριμένα λέει ότι αν ένα ελαιόλαδο περιέχει πάνω από μια ποσότητα κάποιες συγκεκριμένες ουσίες, κάποιες πολυφενόλες όπως ονομάζονται, μπορεί αυτό το ελαιόλαδο να γράφει στην ετικέτα του ότι προστατεύει τα λιπίδια του αίματος από το οξυδοτικό στρες. Θα πούμε συνέχεια λιγάκι τι σημαίνει αυτό, γιατί δεν είναι και πολύ κατανοητός στον καταναλωτή. Στα μάτια τα δικά μας, που κάνουμε έρευνα στο ελαιόλαδο πάνω από 15 χρόνια, πιστεύουμε ότι το ελαιόλαδο δεν είναι ένα απλό τρόφιμο. Ούτε μια απλή πηγή που μας παρέχει λιπαρά συστατικά. Το ελαιόλαδο περιέχει μοναδικά συστατικά, τα οποία έχουν ιδιόμορφη χημική δομή, τα οποία όταν τα παίρνουμε μέσω της διατροφής μας έχουν πολύ μεγάλη επίδραση στην υγεία μας. Το ελαιόλαδο, πρέπει να σας πω ότι αυτά τα συστατικά, τα οποία αναφέρει και ο ισχυρισμός υγείας, δεν μπορούμε να τα πάρουμε από καμία άλλη τροφή, ούτε καν από τις ίδιες ελιές. Υπάρχουν μόνο στο ελαιόλαδο. Γιατί αυτές οι ουσίες παράγονται κατά τη διαδικασία της μάλαξης. Δεν υπάρχουν στην ελιά. Στην ελιά υπάρχουν κάποια πρόδρομα μόρια και η ελιά έχει πολύ καλά συστατικά, αλλά τα καλύτερα αυτά τα συστατικά που αναφέρει ο ισχυρισμός υγείας παράγονται κατά τη διαδικασία της μάλαξης. Οπότε τα παίρνουμε μόνο από το ελαιόλαδο. Άρα μπορούμε να πούμε
ότι το ελαιόλαδο είναι κάτι μεταξύ τροφίμου και φαρμάκου, κάτι όπως έλεγε και ο Ιπποκράτης. Και είναι κάτι ενδιάμεσο, ένα πολύ άριστο παράδειγμα υποκρατικής ιατρικής. Τώρα, στα αρχαία χρόνια, ο Διοσκουρίδης και μετά από αυτόν όλοι οι αρχαία γιατροί είχαν καταλάβει ότι το αγουρέλαιο, το λάδι που προέρχεται από τις άγουρες ελιές, ήταν τελείως διαφορετικό από το λάδι που προερχόταν από τις όριμες ελιές. Και μάλιστα, πιστεύαν ότι αυτό που ήταν από τις άγουρες ελιές, είχαν καταλάβει ότι είχε και μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο. Και επίσης ότι είχε τα πιο ευεργετικά αποτελέσματα, είχαν παρατηρήσει στην υγεία. Και βλέπετε, είχαν και, υπάρχει αρχαίο κείμενο, το οποίο βρήκαμε κι εμείς και μας έκανε, από αυτό ήταν το έμπνευμα για να αρχίσουμε να ψάχνουμε το ελαιόλαδο. Ο Διοσκουρίδης έλεγε ότι έλαιον προς την ενεργία χρήση άριστο το ομοτριβές, ο και ο φάκιον καλούσι. Δηλαδή, ότι το καλύτερο προς την υγεία ελαιόλαδο είναι αυτό που προέρχεται από άγουρες ελιές. Μάλιστα, το συνιστούσαν πολλές φορές, όταν κάποιος είχε πονόδοντο ή πονοκέφαλο, συνιστούσαν να παίρνει αγουρέλαιο. Και αυτές, όπως καταλαβαίνετε, ο πονοκέφαλος και ο πονόδοντος είναι προφανείς ενδείξεις ότι είχε κάποια συστατικά μέσα, τώρα το καταλαβαίνουμε εμείς μετά από τόσα χρόνια μελέτης βέβαια, ότι έχει κάποια συστατικά με αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση. Λοιπόν, αυτά τα έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες 2.500 χρόνια πριν και μόλις το 2005 βγήκε στο Nature μία δημοσίευση η οποία έλεγε ότι ανακαλύφθηκε μέσα στο ελαιόλαδο μία ουσία ή ελαιοκανθάλι η οποία έχει δράση ανάλογη με ένα φάρμακο, το Ibuprofen. Το Ibuprofen είναι ένα φάρμακο που έχει αντιφλεγμονώδη δράση. Άρα, η ουσία ελαιοκανθάλι είχε αντιφλεγμονώδη δράση. Το ελαιοκανθάλι, φαντάζομαι να έχετε ακούσει κάποια πράγματα για αυτήν, έχει αρχίσει και γίνεται πιο γνωστή. Έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια πολλές δημοσιεύσεις για αυτήν την ουσία επιστημονικές και έχει βρεθεί ότι εκτός από την αντιοξειδωτική δράση, την αντιφλεγμονώδη συγγνώμη δράση, έχει και δράση, είναι αναστολές της εξέλιξης της νόσου Αλτσχάιμερ σε πειραματόζωα. Αναστέλει κάποια ένζημα, τα COX-1 και COX-2, που είναι υπεύθυνα για τις φλεγμονές. Έχει βρεθεί ότι έχει αντιογκογόνο δράση στα πειραματόζωα, αντιοξειδωτική δράση. Και όπως καταλαβαίνετε, χρόνια έκθεσε τέτοιες ουσίες που έχουν τέτοια δράση, αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη, μπορεί να μας προσφέρουν κάποια προστασία στο καρδιακό μας σύστημα και βέβαια τέτοιες ουσίες μας προσφέρουν προστασία έναντι της γύρανσης. Η ολοκανθάλι, όταν πίνεται, κατά την κατάποση του αγουρέλαιου, τη νιώθουμε στο λαιμό μας. Και είναι αυτή που μας προκαλεί το κάψιμο στο λαιμό. Αυτή είναι υπεύθυνη, αυτή η ουσία είναι υπεύθυνη για το κάψιμο. Μετά, μία άλλη ουσία που έχει παρόμοια δομή με την ελαιοκανθάλι είναι η ελαιασίνη. Η ελαιασίνη είναι, ανήκει και αυτή στις πολυφενόλες, που υπάγονται μέσα στον ισχυρισμό υγείας. Έχει ανάλογη δομή όπως σας είπα και είναι η πιο ισχυρή αντιοξειδωτική ουσία που υπάρχει μέσα στο ελαιόλαδο, δηλαδή η ελαιασίνη. Μετά άλλες ουσίες που ανήκουν πάλι στις πολυφενόλες είναι το άγλυκο της ελευροπεΐνης και το άγλυκο του λιξτροσίτη και αυτές οι ουσίες είναι πολύ ισχυρά αντιοξειδωτικές και επίσης έχουν δημοσιευτεί και ένα πλήθος από άλλες ευεργετικές δράσεις τις ουσίες. Τώρα, να δούμε λιγάκι τον ευρωπαϊκό κανονισμό που ανέφερα προηγουμένως, τον 432 του 2012, και να δούμε τι λέει αυτός ο κανονισμός. Λοιπόν, αυτός ο κανονισμός ξεχωρίζει τα ελαιόλαδα ανάλογα με το πόσο αντιοξειδωτικές ουσίες περιέχουν. Και συγκεκριμένα λέει ότι αν ένα ελαιόλαδο περιέχει πάνω από 5 μιλιγκράμμ υδρόξυτηροσόλης και παραγόγων της την ημέρα, μπορεί να μας προσφέρει προστασία της οξείδωσης των λιπιδίων του αίματος από οξειδωτικό στρες. Αυτό θα το εξηγήσουμε λίγο παρακάτω. Τώρα, μέσα στο
άλλα εδώ. Οι ουσίες που αναφέρει ο κανονισμός, δηλαδή η υδροξυκλοσόλη και η πυροσόλη, υπάρχουν σε πολύ μικρές ποσότητες. Σε ποσότητες μικρότερες του 10 μιλιγκράμμα το κιλό. Αντιθέτως, αυτές οι ουσίες είναι συμπλεγμένες, όπως λέμε στη χημεία. Τις βλέπουμε με τη μορφή αυτών των ουσιών που προανέφερα. Δηλαδή, στο ελαιόλαδο, τις ουσίες που τις βρίσκουμε με τη μορφή ελαιοκανθάλης, ελαιασίνης και δευτερευόντως με τη μορφή του άγλυκου της ελευροπείνης και του άγλυκου του λιπιστροσίδη. Όλες λοιπόν αυτές οι ουσίες μαζί έχουμε μετρήσει, εμείς έχουμε κάνει μετρήσεις σε μέχρι 7.000 δείγματα από όλο τον κόσμο και έχουμε βρει ότι μπορεί να φτάσουν το άδειασμά του μέχρι και σε ποσότητα μεγαλύτερο το 3.000 μιλιγκράμμ ανά κιλό ή 3 γραμμάρια ανά κιλό. Έτσι λοιπόν εμείς στο εργαστήριό μας έχουμε αναπτύξει μία ειδική μέθοδο με την οποία μπορούμε να μετράμε αυτές τις ουσίες πολύ αξιόπιστα και πολύ γρήγορα και να παρέχουμε τα πιστοποιητικά για να υποστηρίξουμε αυτόν τον ισχυρισμό υγείας ο οποίος δίνει άλλη αξία στα ελαιόλαδα. Λοιπόν, τώρα να πούμε λιγάκι, σας είπα προηγουμένως ότι ο ισχυρισμός υγείας λέει ότι αυτές οι πολυφενόλες προστατεύουν την οξύδωση του αίματος από το οξυδωτικό στρες. Το διαβάζει ο καταναλωτής και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τι σημαίνει όμως αυτό? Αυτό στην πραγματικότητα είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί σημαίνει ότι αυτές οι πολυφενόλες προστατεύουν την καρκή μας πολυστερόλη να μην οξυδώνεται. Και οι τελευταίες μελέτες έχουν δείξει ότι δεν έχει σημασία πόσο πολυστερόλη έχουμε, αλλά πόσο κακή πολυστερόλη έχουμε. Και συγκεκριμένα η οξυδωμένη κακή πολυστερόλη είναι αυτή που πάει και επικάλυπτεται στα αγγεία και κλείνει τις αρτηρίες και έχουμε όλα αυτά τα καρδιακιακά προβλήματα. Και όπως βλέπετε από τα δύο διαγράμματα, βλέπετε το πάνω ότι όσο πιο πολύ οξυδωμένη κακή χοληστερόλη έχουμε, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να πάθουμε κάποιο έφραγμα. Άρα αυτές οι ουσίες τι κάνουν, δεν οξυδώνουν, δεν επιτρέπουν να γίνει αυτή η οξύδωση της κακή χοληστερόλης μας και μας προστατεύουν. Την περίοδο 2009 μέχρι σήμερα, η ερευνητική μας ομάδα έχει αναπτύξει αυτή τη μεθοδολογία που σας είπα, τη μέθοδο NMR, με την οποία μπορούμε και σε μέσα σε 5 λεπτά και μετράμε αυτά τα συστατικά που αναφέρονται στον ισχυρισμό υγείας. Έχουμε μετρήσει μέχρι 7.000 δείγματα αυτή τη στιγμή από όλο τον κόσμο και έχουμε φτιάξει και τους πρώτους χάρτες που σχετίζονται με την ποιότητα του ελαιολάδου. Και οι περισσότεροι παραγωγοί μας γνωρίζουν επειδή παρέχουμε αυτή την υπηρεσία μέσω του προγράμματος Αριστόη, την παρέχουμε δωρεάν. Με αυτό το πιστοποιητικό μπορεί κάποιος να γράψει στην ετικέτα του ότι πράγματι το ελαιόλαδό μου έχει ισχυρισμό υγείας. Εδώ βλέπετε ένα φάσμα NMR, θεωρώ ότι δεν είσαστε συνηθισμένοι να βλέπετε αυτά τα φάσματα, αλλά βλέπετε πόσο εύκολα εμείς από μια τέτοια πληροφορία μπορούμε και μετράμε όλες αυτές τις πολυφενόλες που προανέφερα και να δίνουμε το πιστοποιητικό στους παραγωγούς. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι αυτά τα συστατικά, κατά τη μέτρησή τους, μπορεί κάποιοι να το έχετε ακούσει, είναι ευαίσθητα κατά τη μέτρησή τους, κατά την ανάλυση. Και θέλουν ειδική επεξεργασία όταν πας να τα αναλύσεις. Εμείς έχουμε αναπτύξει αυτή τη μέθοδο που είναι πάρα πολύ ακριβής και μπορεί να μετράει, αλλά υπάρχουν και δύο άλλες μέθοδοι. Μπορεί να τις έχετε ακούσει. Υπάρχει μέθοδος HPLC UV, η οποία μετράει τις φενόλες, δεν μπορεί να μετρήσει μία-μία όπως εμείς το NMR, τις μετράει ως σύνολο και μάλιστα μπορεί μερικές φορές, επειδή δεν μπορεί να τις μετρήσει καλά, να κάνει και δραματική υποτίμηση μέχρι και 50% των φενολών. Και επίσης υπάρχει και η μέθοδος σχολή, η οποία και αυτή μετράει ως σύνολο τις φενόλες, όχι μία προς μία, και επιπλέον μετράει και φενόλες που δεν εμπίπτουν στον ισχυρισμό υγείας. Και αυτή εκφράζει τα αποτελέσματα ως ισοδύναμα γαλλικού και καφεϊκού οξέως. Και επιμένω λίγο στο μία προς μία, που τη μετράει η μέθοδος NMR μόνο, γιατί όπως θα δείτε παρακάτω, κάθε μία από αυτές τις ουσίες έχει τελείως διαφορετική δράση και ευεργετική επίδραση στον οργανισμό.
οργανισμό μας. Οπότε είναι καλό να ξέρουμε πόσο από αυτές τις ουσίες έχουμε. Τώρα θα περάσουμε να δούμε κάποια πρόσφατα πειραματικά και κάποια νέα κλινικά δεδομένα σε σχέση με αυτές τις ουσίες και την προστασία που έχουν στην υγεία μας. Εδώ βλέπετε μία ισπανική μελέτη, ευρωπαϊκή μελέτη που έχει γίνει σε υγιείς ανθρώπους και εκεί δοκιμάστηκαν δύο ελαιόλαδα. Πρώτα τη δώσαν στους ανθρώπους ένα ελαιόλαδο που είχε φενόλες και μετά δώσαν στους ίδιους ανθρώπους ένα λάδι που δεν είχε φενόλες. Και είδανε ότι το λάδι το οποίο έχει φενόλες μπορεί να μειώσει την κακή χοληστερόλη και να αυξήσει την καλή χοληστερόλη. Οπότε είναι πολύ ευεργετικό αυτό. Εδώ βλέπετε πάλι δύο ισπανικές μελέτες που γίνανε σε ανθρώπους. Τους δώσαν πάλι ελαιόλαδο με φενόλες και χωρίς φενόλες. Και είδανε ότι το λάδι που είχε φενόλες μπορούσε να μειώσει ένα δείκτη, τον δείκτη CRP. Ο δείκτης CRP σχετίζεται, είναι ένας δείκτης που σχετίζεται με τα καρδιακιακά προβλήματα. Και όσο πιο μικρός είναι, τόσο καλύτερα πιο ευεργετική είναι η δράση απέναντι στην καρδιά μας του ελαιολάδου. Άρα, αυτές οι φενόλες βλέπουμε ότι μειώνουν αυτό το δείκτη. Άρα κάνουν πολύ καλό. Μετά, βλέπετε εδώ μία ισπανική μελέτη, μία ιταλική, μία που έχει γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάλι μία ισπανική, δύο ισπανικές και μία ευρωπαϊκή μελέτη. Σε αυτές τις μελέτες είχαν πάλι δίνουν στους ανθρώπους, τους ίδιους ανθρώπους, ελαιόλαδο με φενόλες και χωρίς και βλέπουμε ότι τα ελαιόλαδα που έχουν φενόλες μειώνουν την αρτηριακή πίεση. Οπότε έχουν ευεργετική επίδραση στον οργανισμό μας. Και τώρα περνάμε σε ένα άλλο θέμα, το θέμα της ελαιοκαθάρισης και το Αλτσχάιμερ. Λοιπόν, πριν από μερικά χρόνια, σε ένα Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο στη Λουιζιάννα, οι ερευνητές εκεί έκαναν ένα πείραμα σε ποντίκια. Τα μεγαλώσαν έτσι ώστε όταν μεγαλώσουν τα ποντίκια, τους κάνουν μια μετάλλαξη να αναπτύξουν τη νόσο Αλτσχάιμερ. Αλλά τα θέσανε ταυτόχρονα και με ελαιοκανθάλι και είδαν ότι τα ποντίκια μεγαλώνοντας δεν αναπτύξανε την νόσο. Τώρα εδώ βλέπετε στη διαφάνεια ότι το 2017, πολύ πρόσφατα, μια άλλη μελέτη, πολύ σπουδαία, οι ίδιοι επιστήμονες δοκιμάσαν όχι καθαρή ουσία στα ποντίκια, αλλά ελαιόλαδο. Και μάλιστα το ελαιόλαδο της οικογένειας εδώ Δαφνή, τον Κάβανο, το πήρα στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο και είδαν ότι αυτά τα ποντίκια που είχαν την προδιάθεση να αναπτύξουν την νόσο, τα είχαν κάνει έτσι ώστε να την αναπτύξουν την νόσο, ταΐζοντας τους ελαιόλαδο δεν ανέπτυξαν την νόσο, σταμάτησε η εξέλιξη. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Εδώ βλέπετε πως, εντάξει, είναι λίγο επιστημονικά αυτά, ότι ο ελαιοκανθάλι μπορεί και απομακρύνει κάποιες ουσίες που πάνε και επικάθεται στο εγκέφαλο και δημιουργούν αυτές τις πλάκες. Και τώρα εδώ βλέπετε, εμείς, η ερευνητική μας ομάδα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ήθελε να πάει ένα βήμα πάρα κάτω σε αυτό, στο Αλτσχάιμερ, και θελήσαμε να δοκιμάσουμε τι γίνεται με ένα ελαιόλαδο που είναι πλούσιο σε ελαιοκανθάλι, αλλά όχι σε πειραματόζωο αυτή τη φορά, σε ανθρώπους που είναι στο αρχικό στάδιο του Αλτσχάιμερ. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με την καθηγήτρια νευρολογίας, την κυρία Τζολάκη, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την πρώτη μελέτη, δεν έχει γίνει ποτέ αυτή η μελέτη ξανά, είναι η πρώτη φορά που γίνεται σε ανθρώπους. Δώσαμε λοιπόν στους ανθρώπους αυτούς 40 γραμμάρια αγουρέλαιο πλούσιο σε ελαιοκανθάλι κάθε μέρα και στο τέλος μετρούσανε κάποια στοιχεία που σχετιζόντουσαν με το Αλτσχάιμερ. Και είδαμε, παρουσιάστηκαν αυτά τα αποτελέσματα την προηγούμενη Κυριακή 12 Μαΐου στην Παλαιά Βουλή, ότι τελικά το ελαιόλαδο, το οποίο είναι πλούσιο σε ελαιοκανθάλι, μπορούσε μετά από ένα χρόνο που το παίρνουν οι άνθρωποι αυτοί, βέβαια η μελέτη τώρα
αυτή που παρουσιάστηκε στην Παλιά Μουλίτα μετά από 2 χρόνια, ότι πράγματι το Λάβη Πλούσιο σε ολοκαρτέλ μπορούσε να μειώσει τα συμπτώματα της νόσου. Που είναι κάτι πολύ ελπιδοφόρο. Αυτή η μελέτη συνεχίζεται ακόμα και θα δούμε τα αποτελέσματα, θα ανακοινωθούν του χρόνου στο συνέδριο που θα κάνουμε. Εδώ βλέπετε ένα άλλο θέμα, η ελληνοκαρδάλη και ο καρκίνος. Το 2015, σε ένα αμερικάνικο πανεπιστήμιο, βρέθηκε ότι η καθαρή ουσία ελληνοκαρδάλη μπορούσε να σκοτώσει τα καρκινικά κύτταρα μέσα σε πολύ μικρό διάστημα, μέσα σε 20 λεπτά, χωρίς να πειράζει καθόλου τα φυσιολογικά κύτταρα. Κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, οπότε στη συνέχεια οι επιστήμονες προχωρήσαν. Ξέρετε, αυτά τα πειράματα πάνε από τα κύτταρα, μετά πάνε στα πειραματόζωα και στο τέλος πάνε στους ανθρώπους. Οπότε εδώ βλέπετε πώς έχουμε ένα ελαιόλαδο το οποίο περιέχει ελαιοκανθάλι, εξετάσανε σε πειραματόζωα τα οποία είχαν καρκίνο του μαστού. Και βλέπουμε ότι και το ελαιόλαδο το οποίο περιέχει ελαιοκανθάλι μπορούσε να σταματήσει την εξέλιξη του όγκου, είχαμε αναστολή του όγκου κατά 97% στα ποδίκια βέβαια αυτό. Οπότε έχοντας όλα αυτά από τη βιβλιογραφία, πάλι η ερευνητική μας ομάδα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ήθελε να κάνει μια διατροφική παρέμβαση. Δηλαδή να δώσουμε θέση ένα λάδι το οποίο έχει υψηλή περισσότερη ποσότητα ελαιοκανθάλης σε ασθενείς με χρόνια λεμφοκυταρική λευγενία. Αυτοί οι ασθενείς, θέλω να τονίσω, ότι δεν παίρνανε κάποιο φάρμακο και δεν είχαν περάσει σε κάποια χημειοθεραπεία. Αυτή η μελέτη έγινε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και με την καθηγήτρια κυρία Ρόχας και γίνεται στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Εδώ σας παρουσιάζω τα αποτελέσματα που είχαμε την πρώτη χρονιά που το κάναμε, που είναι τους πρώτους 3 μήνες σας έχω εδώ, που ήταν με 10 μόνο ανθρώπους, τώρα έχουμε προχωρήσει με περισσότερους ανθρώπους, αλλά εδώ βλέπετε ότι αυτοί οι 10 άνθρωποι παίρνανε 40 γραμμάρια την ημέρα και μάλιστα παίρνανε το ελαιόλαδο πάλι της οικογένειας Δαπνή, το οποίο ήταν επιλεγμένο, το είχαμε μετρήσει εμείς με τη μέθοδο NMR, ώστε ήταν το ελαιόλαδο που βγάζουν με την πολύ μεγάλη ποσότητα ελαιοκανθάλης που βγάζουν από την ποικιλία για δουλειά και είδαμε ότι παρατηρήθηκε μείωση των λευκών αιμοσφαιρίων στο 80% των ασθενών. Είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, πολύ σημαντικό, πρώτη φορά έγινε αυτή η μελέτη σε ανθρώπους και βλέπουμε ότι με μια διατροφική παρέμβαση αυτοί οι άνθρωποι ακόμα και τώρα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα στην Παλιά Μουλή γιατί μπήκαν και άλλοι άνθρωποι μέσα σε αυτή τη μελέτη. Δεν έχουν μπει σε χημειοθεραπεία. Μόνο με μια διατροφική παρέμβαση με ένα λάδι, όμως ειδικά επιλεγμένο λάδι, όχι οτιδήποτε. Εδώ είναι μια άλλη κλινική μελέτη την οποία έχουμε κάνει σε συνεργασία με το UC Davis, με το Olive Center εκεί, με το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, τον Davis και με το Υπουργείο Γεωργίας εκεί πέρα και με το Nutrition Department. Τι θέλαμε να κάνουμε εκεί, θέλαμε να δούμε την επίδραση ενός ελαιολάδου πάλι, που ήταν πλούσιος ελαιοκανθάλι, σε ανθρώπους, σε υγιείς ανθρώπους, και να εξετάσουμε τη συσσωμάτωση των αιμοπεταλίων. Τώρα, η συσσωμάτωση των αιμοπεταλίων, να σας πω, ότι δείχνει, σχετίζεται με το πόσο εύκολα μπορεί να πάθει κάποιος κάποια θρόμβωση. Δηλαδή κάποιο εγκεφαλικό ή κάποιο έφραγμα. Οπότε όσο ας πούμε είναι η μικρότερη συσσωμάτωση των αιμοπεταλίων, τόσο λιγότερο κινδυνεύουμε από κάποια θρόμβωση. Σε αυτή τη μελέτη δοκιμάστηκαν, όπως βλέπετε, 3 ελαιόλαδα. Το μπλε που βλέπετε το χρώμα είναι ένα ελαιόλαδο από ένα σούπερ μάρκετ, το οποίο δεν είχε φενόλες καθόλου. Το πήραμε τυχαία, το μετρήσαμε, δεν είχε φενόλες, το πάραμε στη μελέτη, το δώσαμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Μετά οι ίδιοι άνθρωποι πήρανε το κόκκινο, είναι ένα ελαιόλαδο από την Καλιφόρνια, από εκείνη την ποικιλία, που ήταν πλούσιο σε ελαιασίνη, και το πράσινο ήταν ένα ελαιόλαδο το οποίο επιλέχθηκε από την Καλαμάτα. Είχαμε χορηγούς εκεί το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και την εταιρεία Αιγαία για αυτή τη μελέτη,
δολάρια για να γίνει. Λοιπόν, το πράσινο είναι από την περιοχή της Καλαμάτας και είχε επιλεχθεί ώστε να περιέχει μεγάλη ποσότητα αλλοκαρβάλης. Και το μοβ είναι το φάρμακο που πήραν οι ασθενείς για να συγκριθούν και με το φάρμακο. Κάθε μια εβδομάδα λοιπόν παίρνουν ελαιόλαδο και τους κάνουμε μετρήσεις. Και όπως βλέπετε, το πράσινο που είναι το ελαιόλαδο το οποίο ήταν πλούσιο σε αλλοκαρβάλη, έδειξε τη μεγαλύτερη δράση και είναι ανάλογη με το φάρμακο που είναι το ibuprofen, δηλαδή μείωνε τις ισομάτωσεις των αιμοπαταλίων στο αίμα, που σημαίνει ότι βοηθάει στο να μην παθαίνουμε θρομβώσεις. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και μετά από αυτή τη μελέτη μπορέσαμε, που ξεκίνησε στην αρχή με κάποιον χορηγό που έδωσε 50.000 δολάρια, όπως σας είπα, για να γίνει, έγινε με 10 ανθρώπους αυτή τη μελέτη, τώρα αυτή τη στιγμή συνεχίζεται με 30 ανθρώπους και με πολύ μεγαλύτερη χρηματοδότηση που έχουμε πάρει από το Αμερικάνικο κράτος και γίνεται στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας με ελληνικό ελαιόλαδο πάλι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που μας έχουν στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια και βέβαια εσάς για την προσοχή.